Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Απλά μια διορθώση ότι από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Γενικού Γραμματέα, τι είπα εγώ, Ταμεία. Ναι. Συγγνώμη. Εντάξει, λίγο του Ταμεία, ένα σωματείο στο οποίο προσπαθούμε εθελοντικά να προσφέρουμε. Okay, okay. Με κανένα νιώθω και άσχημα. Δεν θα ήθελα καν να υπάρχει αυτό ο τίτλο. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Εντάξει, δεν έχει να κάνουμε σήμερα. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Σας είπα και προκαταβολικά ευχαριστώ, σας το λέω και τώρα στον αέρα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλοί κόσμος πολύ μπερδεμένος. Εγώ το αφουγκράζομαι γιατί εργάζομαι σε ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και μια βόλτα να κάνει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο, όπου διαδίκτυο πλέον είναι, το ξέρετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένας με το κινητό στο χέρι και μπορεί να διαβάζει και να λέει οτιδήποτε. Και καλό είναι κάποια πράγματα, επειδή νομίζω ότι είστε ο άνθρωπος που αυτό που λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα τα ξέρετε απ' έξω και ανακατωτά, να μας βοηθήσετε για ακόμη μια φορά, να μας ενημερώσετε για ακόμη μια φορά με τις όποιες εξελίξεις που δεν υπάρχουν πλέον στον Ηρακλή μετά την τραγική απόφαση προ δύο περίπου εβδομάδων. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη βοήθειά σας από την αρχή, αν θέλετε, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μέχρι 4 Αυγούστου, για όσους δεν γνωρίζουν, καλείται η ΠΑΕ Ηρακλής, όποια και αν είναι αυτή, Παπαθανασάκης, Καγιούλης, δεν ξέρω γιατί πραγματικά δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ άλλο, φαντάζομαι ούτε εσείς. Καλούνται μέχρι 4 Αυγούστου να κατεβάσουν, να δηλώσουν την ομάδα στη Β' Εθνική. Σωστά. Νομίζω είναι αυτή η καταληκτική ημερομηνία. Ναι. Μία ερώτηση τελείως φιλολογική. Πιστεύετε ότι θα το κάνουν? Δεν μπορώ να πλέον να είμαι σίγουρος για τίποτα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχουμε 20 Ιουλίου πλέον, έτσι, 21 πάνω. Σου λέω, Γιώργο, ότι δεν μπορώ να απαντήσω πλέον για τίποτα με όλα αυτά που συμβαίνουν στον Ηρακλή, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τουλάχιστον τα τελευταία 2-2,5 χρόνια της τύχης του Ηρακλή, παρότι τους είχα γνωρίσει προσωπικά, θεωρώ ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχουν δείξει ένα πρόσωπο στο οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις, ούτε να υποθέσεις, ούτε να... Πρέπει να είσαι μάντης για να καταλάβεις το τι πιστεύουν, το τι θέλουν, το τι ονειρεύουν. Πραγματικά, όπως το είπατε σωστά, γιατί και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει εδώ με τον φίλο μου τον Χαρίλαο, δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Σε αυτό που ρωτάτε, δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση και κανένας μας δεν. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να στείλουμε σε επικοινωνία και σε επαφή με τον κύριο Παπαθανασάκη. Με τον κύριο Παπαθανασάκη, με τον Σφορμένο τον Θεόδωρο, ήμουν εγώ που έκανα όλες εκείνες τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την μεταβίβαση από τον Θεόδωρο τον Παπαδόπουλο στον Παπαθανασάκη. Δεν θα πω ότι δεν αντιμετώπιζα δυσκολίες επικοινωνίες, ωστόσο όμως φέραμε εις πέρας μια αποστολή, παρότι από τότε αντιλαμβανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ειλικρινά σου λέω, σε επίπεδο επικοινωνίας, έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλέον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει εντελώς σε διαφορετική γλώσσα. Ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά, ούτε μιλάει μια γλώσσα που και ζει σε έναν κόσμο που τον έχει φτιάξει μόνος. Διότι με αυτά που λέω δεν θέλω απλά να καταδείξω το έχει πει όλος ο κόσμος το τι κακό έχει κάνει στην Ηρακλή. Το τι κακό με τον τρόπο που σκέφτεται κάνει και στον αυτό του. Δυστυχώς λοιπόν όσες φορές προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε δεν μπορέσαμε να συνομιλήσουμε. Και δυστυχώς αυτό συνέβη με ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή τον εκπροσωπήσαν. Αν εξαιρέσεις λοιπόν τον δικηγόρο του κ. Τινικάλη με τον οποίο μπορούμε απλά να κλείνουμε κάποια ραντεβού γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα τίποτα παραπάνω με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους του περιβάλλοντος όταν τους βρίσκουμε ή όταν μπορούμε και ανταλλάσσουμε κάποιο email ή κάποιο τηλέφωνο ή κάποιο μήνυμα νομίζω ότι είναι σαν να μιλάμε σε εξωγήινους. Συμπεριφέρονται όπως ο ίδιος συμπεριφέρονται, λέτε. Ναι, εντάξει. Και σε αυτό που με εντυπωσιάζει, σας το ξαναλέω, δεν είναι για να χαρακτηρίσω τον κύριο Παπαθανασάκη. Είναι γιατί κάνει πρώτα ζημία στον ίδιο τον αυτό. Και κλείνει παρένθεση για να πάμε στην ουσία της. Πάμε λοιπόν στην ουσία. 4 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία. 4 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα, βεβαίως. Εάν για χι λόγους δεν το κάνουν, ναι. Δεν βρουν το τρόπο, δεν βρουν χρήματα, δεν ξέρω και τι ακριβώς, να σας πω την αλήθεια, λεπτομέρειες για το τι ακριβώς πρέπει να έχουν στα χέρια τους για να καταθέσουν, δεν ξέρω να το γνωρίζετε εσείς το τι πρέπει να έχουν. Υπάρχει ένα παράβολο και μια δήλωση συμμετοχής. Είναι καθαρά οικονομικό, δηλαδή να δώσουν ένα χρηματικό ποσό και να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ακριβώς, είναι το παράβολο, δήλωση συμμετοχής και προχωρώντας θα υπάρξει μια εγγυητική αργότερα. Σήμερα, όπως ακούστηκε από τη Football Link, από τον πρόεδρο της Football Link, θα υπάρχει για όσους δεν είναι αδειοδοτημένοι σύλλογοι, θα υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής Ελλήνων ποδοσφαιριστών κάτω από 23 χρονών απεριόριστου αριθμού, τρεις κοινοτικούς και τρεις ξένους ποδοσφαιριστές. Στις ομάδες που δεν παίρνουν άδεια, έτσι.
για τις ομάδες που... κοίταξε, το 80% των ομάδων της Football League σε πρώτη φάση την έχει. Δεν πειράζει. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν είναι ο Ηρακλής. Και, για το... Επίσης να πούμε εδώ ότι για το αν θα αγωνιστεί στην Football League είναι απόφαση του ιδιοκτήτη της εταιρείας, του κ. Παπαθανασάκη. Και κανένας άλλων. Ή αυτού που θα έχει τις τύχες της ΠΑΕ μέχρι τις 4 του μηνός που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Όποιος τέλος πάντων πάρει την ακριβώς. Εάν δεν δηλωθεί λοιπόν μέχρι το ποσό, το ξέρουμε το παράβολο αυτό. Λεπτομέρεια θα μου πείτε. Δεν είναι, νομίζω, να είναι τραγικό ή αποτρεπτικό. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Πριν 4.000 δεν είναι. Καλά, μην το λέτε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για νορμάλ συνθήκες. Δηλαδή, αν φτάσει να το δηλώσει, δεν θα είναι το πρόβλημα αυτό, νομίζω, το παράβολο. Και το από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει η δήλωση. Ναι, όχι, μισό λεπτό, πριν πάμε στο αν δεν γίνει. Εφόσον δηλώσει 4 Αυγούστου, δώσει αυτά τα 3-4 χιλιάρικα, κάνει και μια υπεύθυνη δήλωση εκεί που λέει ότι η Ηρακλή συμμετέχει στη Β' Εθνική, μετά καλείται να βρει παίχτες, να βρει προπονητές, να κάνει όλα αυτά που δεν έχει κάνει τόσους μήνες. Για τα οποία φυσικά δεν μπορεί κανένας να βάλει το χέρι μας στη φωτιά. Πάμε λοιπόν στο αν δεν τα καταφέρνει. Δεν δηλώνει συμμετοχή. Δεν. Την απόφαση πρέπει να την πάρει ο ίδιος. Σωστά. Ή κάποιος συναυτό. Να πάμε πρώτα ότι γιατί πρέπει να δηλώσει. Ναι. Να πάμε πρώτα σε αυτό το πρόβλημα. Δηλώσει γιατί. Όπως θέλετε. Ναι, κατά αυτόν τον τρόπο δηλώνοντας την Football League, έχουμε μια παρουσία στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, όποιο κοινό αν είναι και αυτό. Ο Ηρακλής παραμένει επαγγελματικό σωματείο. Ανεξάρτητα του αγωνιστικού πρόσωπου που θα επιδείξει μέσα στο διάστημα ενός χρόνου, δηλαδή μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε θέλει να γίνει η συνέχεια της ΠΑΕ, έχοντας σαν πρίκα το γεγονός της κατηγορίας, δηλαδή ότι παίζει στη Β' Εθνική. Εάν δεν δηλώσει λοιπόν, υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, κάτι όμως που αν θα συμμετέχει ή όχι θα το αποφασίσει το ιδρυτικό σωματείο, τα μέλη του. Θα δείτε τώρα στο τεχνικό τμήμα. Δηλαδή εσείς, το 9 μέλες. Ναι, δηλαδή εμείς. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να κρίνουμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τις οποίες δημιουργεί η συμμετοχή ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου στο πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής. Έτσι, πολύ απλά να σου το πω, ότι η συμμετοχή μιας ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική έχει ένα κοστολόγιο περίπου 100.000 που αφορά μετακινήσεις, που αφορά κάποια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών, που αφορά το κόστος του προπονητή, τα ρούχα και τους διαιτητές. Άρα πρέπει να πληρωθούν αυτά τα 100.000 ευρώ από το ιδρυτικό σωματείο ή κάποιους τέλος πάντων που θα μπουν μέσα και θα θέλει να είναι ο χορηγός αυτής της ιστορίας. Το ζητούμενο είναι όμως ότι η συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής θα είναι και η ταφόπλακα του σωματείου. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι επειδή δεν θα πέσει αγωνιστικά στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Ηρακλής, αγωνιστικά έχει πέσει. Αγωνιστικά εννοώ ότι τον έχουν ρίξει στη Β', έτσι. Ναι. Πρέπει να συμμετέχει στη Β'. Επειδή λοιπόν θα είναι επιλογή του να παίξει στη ΓΑΜΑ, δεν θα μπορεί την πρώτη χρονιά να ανέβει κατηγορία. Και για να έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα καταφέρει, θα πρέπει την πρώτη χρονιά να τερματίσει μέσα στην τετράδα και τη δεύτερη χρονιά να είναι ο πρωταθλητής. Και βέβαια όταν θα, με το καλό, μετά από δύο χρόνια, που είναι το μίνιμουμ στην περίπτωση που όλα πάνε καλά αγωνιστικά, δηλαδή τετράδα πρώτη χρονιά, πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά, θα έχει να αντιμετωπίσει την τρίτη χρονιά που θα ανέβει το γεγονός ότι θα πρέπει να ξαναγίνει ΠΑΕ, έχοντας δύο επιλογές. Ή να αναβιώσει την παλιά εταιρεία, το παλιό Αθηνή, το οποίο βέβαια δεν θα είναι κανένας μέτωπος από τους σημερινούς, έτσι, απλά θα χρησιμοποιήσει μόνο το Αθηνή και θα πρέπει να ιδρύσει μια εταιρεία. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν ταυτίζεται με τις περιπτώσεις της ΑΕΚ ή του Άρη ή κάποιων άλλων ομάδων οι οποίες πέσανε, χαρίστηκαν χρέη. Ήδη πριν από 20 μέρες ο κύριος Βασιλιάδης έχει περάσει μια τροπολογία για να εξυπηρετηθεί η Παναχαϊκή, η οποία λέει ότι για τις ομάδες που πέφτουν με την περίοδο 16-17, οι ομάδες αυτές κουβαλάνε τα χρέη και είναι καθολική υπόχρεη και αλληλέγγυη των χρεών της εταιρείας που έπεσε. Άρα σημαίνει ότι αυτόματα θα χάσει 3 χρόνια θα τυραννιέται στην ΓΑΜΑ Εθνική, πιθανόν να τα καταφέρει αγωνιστικά, αλλά θα ξαναβρει το πρόβλημα που έχει μπροστά του σήμερα. Αυτό λοιπόν μας κάνει να οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι αν θέλει να υπάρξει μέλλον για τον Ηρακλή, οπωσδήποτε θα πρέπει ο σύλλογος να δηλωθεί στην Β' Εθνική, ανεξαρτήτου διοικητικού καθεστώτος, ελπίζοντας ότι η οικογένεια του Ηρακλή θα μπορέσει να βρει μια λύση, θα κερδίσει χρόνο για να μπορέσει να βρει μια λύση. Έχουμε βγάλει το συμπέρασμα, κύριε Παπαδόπουλο, εδώ και πάρα πολύ καιρό, περίπου 2 χρόνια, ότι ο Παπαθανασάκης δεν ξέρει τι του γίνεται. Το λέω πολύ απλά.
ξέρει αλήθεια, ξέρει αλήθεια, γνωρίζει, ή μάλλον πείτε μας εσείς, τι θα πάθει αν η ομάδα δεν παίξει τη Β' Εθνική. Αυτό είναι που σας είπα στην αρχή της συζήτησης, διότι όποιος νορμάλ άνθρωπος, όποιος λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι πέφτοντας η ομάδα πάμε στη διάλυση της εταιρείας και στην εκαθάριση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν προσωποποιούνται τα χρέη. Όλα αυτά τα πράγματα, σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ή πιθανά κάποιος δικός άνθρωπος ο οποίος εκτέλεσε χρέη διευθύνοντα συμβούλου, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς και ποιοι ήταν στο διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, συνήθως είχε τον γιο, αν θυμάμαι καλά, ναι, ή κάποιο δικό του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για το διάστημα που διηγήσανε, θα αποκτήσουν τις ταυτότητες οφειλές, τουλάχιστον προς το Δήμο, σε αυτά που ισχύουν σήμερα στην Ερακλή, και τα προσδιορίζουμε και κατά τα λεγόμενα του κ. Παπαθανασάκη και αυτά που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εμείς, περίπου στο 1 εκατομμύριο μόνο προς το ΙΚΑ και στην εφορία. Συν το γεγονός ότι θα μπορεί να δεχτεί. Θα κρατηθεί σίγουρα τις υποχρεώσεις προς τρίτους και από πολλούς θα μπορεί να δεχτεί και αγωγές. Οποιοςδήποτε ποδοσφαιριστής, υπάλληλος κτλ. Μπορεί να προμηθευτεί. Ή προμηθευτής ή κτλ. Και θα έχει μόνιμα ένα τρέξιμο στα δικαστήρια που θα του έρχονται τα έγκαιρα. Θα έχει πάρα πολλές ποινικές ευθύνες, τις οποίες αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ζωή του. Εκεί είναι ακριβώς που στην αρχή της τοποθέτησης είπα, ναι, ότι μου δίνει την εντύπωση ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τι του γίνεται και θα ήλπιζα ότι και οι άνθρωποι που είναι γύρω του και αυτοί μάλλον δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν ή τι φαντάζονται, θα ήλπιζα να είναι πιο συνετοί και να το είχαν συμβουλεύσει διαφορετικά. Πάμε όμως στην ουσία του θέματος, ότι αυτή τη στιγμή το φλέγμα θέμα είναι ο σύλλογος να δηλωθεί στην Β' Εθνική. Κάτι δική μου προσωπική εκτίμηση, διότι αυτά όταν δημιουργούνται πέρα από όλα αυτά που είπαμε, το πού θα αγωνίζεται και θα δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, όπως το τι θα γίνουν οι ακαδημίες. Δεν μπορούμε, οι ακαδημίες, ξέρετε πολύ καλά, έχει έναν αριθμό 100, 150, 160 παιδιών, έχει κάποιες οργανωμένες ομάδες υπ' αυτές τις συνθήκες που λειτουργούν, αλλά είναι κάποιες ακαδημίες και κάποια παιδιά και κάποιοι γονείς οι οποίοι ονειρεύονται πράγματα, έχουν επενδύσει στο ποδόσφαιρο, είναι εκεί γιατί αγαπάνε τον Ηρακλή, είναι εκεί γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρο και ψάχνουν ένα διέξοδο επαγγελματικό μέσα από το ποδόσφαιρο. Εμείς εκεί καλούμαστε, ή μάλλον δεχόμαστε όλη αυτή την εποχή τηλέφωνα και έτσι την ανησυχία όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί θα συζητούν με τα παιδιά τους. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε άνθρωποι, ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Δημιουργείται και εκεί ένα τεράστιο πρόβλημα και θα πρέπει και εκεί να αποφασίσουμε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Αν συνεχίσει να υπάρχει ο σύλλογος ή αν δεν συνεχίσει να υπάρχει ο σύλλογος. Και με ποιο δικαίωμα εμείς θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τα εγκλωβίσουμε μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε αυτούς τους γονείς και τους προσθεστές να κάνουμε λιγάκι υπομονή να δούμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Έχουν δείξει άνθρωποι υπομονή και κατανόηση. Ευελπιστούμε ο Σύλλογος να μείνει στη Β' Εθνική, είναι ένας ακόμα λόγος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις ακαδημίες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Σε ευρωτική περίπτωση, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα διαλυθούν και οι ακαδημίες. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε, πολλοί έχουν τάσεις φυγής και είναι δυσάρεστο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι καταρχήν. Εμείς, σαν ιδρυτικό σωματείο, στο οποίο περνάει η πρώτη φάση, δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε αυτό που λέμε έντυπο μεταβολών, δεν έχουμε δώσει ακόμα τίποτα. Mm-hmm. Είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να μην κατηγορηθούμε για το οτιδήποτε. Βέβαια, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν εξαρτάται μόνο από το Ιδρυτικό Σωμάτιο. Πρέπει να υπάρχει και η συνένεση της ΠΕ, δηλαδή η υπογραφή του κ. Παπαθανασάκη, για να μπορέσει να φύγει κάποιος αθλητής. Για παράδειγμα, που έχω μπροστά μου μια είδηση για ένα παλικάρι, τον Καρακώστα, που πήγε στη Γερμανία. Λέω ένα παράδειγμα. Ο Καρακώστας δεν ανήκει σε εμάς. Ο Καρακώστας έχει φύγει από το σύλλογο εδώ και ένα χρόνο. Έπαιζε στον Πασεραϊκό πέρσι. Οπότε από τον Πασεραϊκό πήγε εκεί. Ναι, είχε πέρασμα στην Κάμερα 17 του Ηράκλειου. Ναι, επίσης να ξέρεις κάτι, ότι μετακινήσεις ποδοσφαιριστών προς το εξωτερικό γίνονται χωρίς τη συνένεση του σωματείου. Όπως επίσης και μετακινήσεις άνω των 200 χιλιόμετρων και πάλι εδώ και γίνεται χωρίς τη συνένεση του σωματείου. Μιλάμε για νορμάλ καταστάσεις. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος που κινείται γύρω από τον Ηράκλειο, οι γονείς, οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος, ο απλός, οι φίλοι, και άλλα είναι λοιπόν να κάνουν λιγάκι υπομονή, ήδη δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα παραπάνω. Επίσης να μην λέγονται πράγματα και θα έλεγα να ελπίζουμε όλοι ότι θα πάμε καλά τα πράγματα. Διαφορετικά είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια, το να κατεβάσει, επειδή είπατε το να ελπίζουμε, και εγώ το χρησιμοποιώ και το κάνω ελπίδα, το να έχουμε ελπίδα με Παπαθανασάκη, Καγιούλη και τους είναι αυτό που λέω εγώ κάθε φορά εδώ στην εκπομπή, στη Β' Εθνική, δεν ξέρω το αν μπορούμε να έχουμε ελπίδα. Σου είπα και εξ αρχής,
Σου είπα και εξ αρχής το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγαίνουμε, να γράφουμε και να λέμε τις επιφυσμίες μας όπως ο καθένας μας έρχεται στο μυαλό μας ή μέσα από ένα συνέστημα. Πρακτικά λοιπόν, αυτή τη στιγμή, είτε θα είναι ο Παπαθανασάκης, είτε ο Καγιούλης, μακάρι να έρθει ένας άνθρωπος, ο σύλλογος με οποιοδήποτε κόστος πρέπει να παίξει τη Β' Εθνική. Ναι. Και οι λόγοι είναι αυτοί που μας είπατε για το τι ακριβώς ακολουθεί μετά. Εάν γίνει αυτό που το αρνητικό σενάριο και δεν κατέβει η ομάδα στη Β' Εθνική, μετά ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε ως ιδρυτικό σωματείο, Γενική Συνέλευση, τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρυτικού Συμβουλίου, δηλαδή εγώ, ο Νίκος Βαφιδάτης και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είμαστε, δεν έχουμε ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε την άνεση να μπορέσουμε να συζητήσουμε μια ομάδα που θα αγωνιστεί στη Γάμα Εθνική. Επειδή πάει αυτόματα στη μαμά, γι' αυτό το ρωτάω, έτσι, το ιδρυτικό σωματείο. Θα γίνει λοιπόν πρακτικά στη μαμά γίνεται. Πρακτικά θα γίνει μια Γενική Συνέλευση ανοιχτή προς όλο τον κόσμο του Ηρακλή, ανεξάρτητα αν είναι γραμμένη ή όχι αυτό που φωνάζαμε, αλλά δεν να εγγραφείτε. Mm-hmm. Και θα αποφασίσει λοιπόν ο κόσμος του Ηρακλή, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, το τι θα γίνει. Και εκεί θα πρέπει να αποφασίσει χωρίς συνέστημα. Δηλαδή το να αποφασίσει να θα κατεβάσουμε την ομάδα στη Γάμα Εθνική, θα πρέπει να βρεθεί και ο άνθρωπος που θα την κατεβάσει. Και τα χρήματα φυσικά. Αυτό ακριβώς. Γιατί κάποιος ακούει Γάμα Εθνική και ξέρετε, από τα προηγούμενα χρόνια πολλοί παρασύρονται και λένε: α, ωραία, Γάμα Εθνική θα ξεχρεώσουμε, θα έχουμε μηδέν χρέη, θα βάλουμε και δύο δραχμές και θα ανοίγουμε τρένο. Δεν ισχύει. Απλά για να έχεις μια παρουσία θες 100.000, παρουσία. Και για κάποιους πρωταθλητισμούς θέλεις γύρω στις 300. Ακόμα και στη Γάμα. Πιο κάτω μπορεί να υπάρξει. Από τη Γάμα Εθνική. Ναι. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή αν φτάσουμε σε αυτά τα σημεία δεν υφίσταται το σωματείο. Σταματάει πλέον να υπάρχει οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να συζητάμε. Τι να υπάρξει τοπικό. Και, τι θα γίνει, και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Θυμίζω προ δύο μηνών, ενάμιση, δεν θυμάμαι πόσο έχει, λίγο πριν την περίοδο του Σπουρτουλίδη, ήταν όταν είχαμε μαζευτεί στο Κατσάνιο, είχατε κάνει Γενική Συνέλευση, πριν γίνει το 9 Μελές, είχε βγει μια ανακοίνωση που εξέφραζε ουσιαστικά μια απειλή, έναν εκβιασμό, μια ευθεία έτσι, επίθεση στον Παπαθανασάκη, που του έλεγε ότι έχουμε δώσει το OK στη νομική υπηρεσία να εξετάσει ακόμα και το ενδεχόμενο για σήμα, όνομα κτλ. Αυτό που βρίσκεται, βρίσκεται κάπου αυτό? Και δεν είναι να συζητιέται στον αέρα αυτό. Ναι. Επειδή ήταν ανακοίνωση επίσημη, γι' αυτό σας το λέω. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, γίνονται ενέργειες, αλλά το να αφαιρέσει σήμερα στον Παπαθανασάκη το σήμα θεωρείς ότι στρατηγικά τον βοηθάς να πετύχεις αυτό που ονειρεύεσαι, δηλαδή ονειρεύεσαι, αυτό που θέλεις να συμμετέχεις στη Β' Εθνική, θα βρει ένα πάτημα λοιπόν ο Παπαθανασάκης να διαλύσει ακόμα περισσότερο το σύλλογο. Οπότε νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η ομάδα, σας είπα ξανά, να μπορέσει να παίξει τη Β' Εθνική. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι ανάγκη να συζητάμε που θα παίξει. Είναι δεδομένο και αυτονόητο, νομίζω ότι τα πράγματα μετά δυσκολεύουν. Δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μετά μέλλον για το σύλλογο. Ναι, και δεν πρέπει να, πώς το λένε, να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μετά μιλάμε για μια. Δεν υπάρχει μάλλον. Μια ενδεχόμενη διάλυση μετά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ποιος σόφρον άνθρωπος ή ποιος άνθρωπος. Πώς θα είναι ελκυστικός ένας σύλλογος όταν θα κουβαλάει τις αμαρτίες μιας εταιρείας στη Γάμα Εθνική, η οποία δεν θα μπορεί να έχει ένα ισχυρό μπρανέ από την άποψη ότι θα μπορεί να φέρει έσοδα. Έτσι, με τίποτα. Τι να φέρει στη Γάμα Εθνική. Και θα κουβαλάει τις αμαρτίες 2,5-3 εκατομμυρίων μιας ΠΑΕ. Δεν το συζητάω. Επειδή έχω αρκετά μηνύματα και το ακούτε, φαντάζομαι και εσείς καθημερινά, του στυλ. Πάρτε του το σήμα, πάρτε του το όνομα, πάμε τοπικό, πάμε μόνοι μας, πάμε να ξαναφτιαχτούμε από την αρχή, να κάνουμε το restart κτλ. Τι έχετε να πείτε? Αυτό είναι επιλογή λοιπόν του κόσμου του Ηρακλής, το οποίο αν θα φτάσει εκείνη η στιγμή, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια Γενική Συνέλευση, δηλαδή να καλούσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να εκφραστεί μέσα από αυτή τη Γενική Συνέλευση. Και να αποφασιστεί εκεί το ότι είναι να αποφασιστεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Και να ξέρεις ότι πολλά πράγματα λέγονται πολύ εύκολα, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί κανένας να αποδεχτεί ότι ο Ηρακλής θα είναι στο τοπικό. Τα λέμε εύκολα, δεν πειράζει, αλλά δεν ξέρω ποιοι και πώς μπορούν να το αντέξουν. Φαντάζομαι το ακούτε και εσείς κάθε μέρα, όπως και εγώ, έτσι δεν είναι? Εντάξει, το να αντιδρούμε χωρίς να έχουμε κάποια ουσιαστική πρόταση για να... Θέλω να δεν σκοτώνουμε, το θέμα είναι να δημιουργούμε, έτσι. Ή να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις προποθέσεις εκείνες που μπορεί πάνω έστω ακόμα και στις τάχτες να δημιουργήσουμε κάτι. Η δικιά μου άποψη δεν είναι αυτή.
Επειδή κάτι τελευταίο, επειδή κυκλοφορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι ο Καγιούλης θα βρεθεί, αναγκασμένος σήμερα να σας το ρωτήσω, δυστυχώς. Ναι, ναι, δεν λέω. Ότι, ότι ο Καγιούλης θα βρεθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη και ότι προτίθεται να κάνει ραντεβού με μέλη, δεν ξέρω, της Επιτροπής, του Ιδρυτικού, της οικογενείας κτλ. Εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά γιατί δεν έχω επαφή μαζί του. Μεταφέρεται από το περιβάλλον του. Έχετε εσείς γνώση για κάτι τέτοιο, έχετε ειδοποιηθεί? Αυτό μου έχει μεταφέρει ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Βαφιάδης, ότι θα προσπαθούν να κάνουν ένα ραντεβού. Αν με ρωτούσετε εμένα, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Αυτό το σήμερα αύριο. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα αυτή η ιστορία και έχουμε φτάσει στην Πέμπτη. Μάλιστα. Ούτε εγώ είμαι, αλλά είπα να σας το ρωτήσω γιατί το... Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Αυτό μου έχει μεταφέρει και ο πρόεδρος του Δυτικού, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να έρθει σε επαφή για να δει τι μέλη γεννάστε. Έχουμε εισπράξει εμείς ένα ενδιαφέρον κάποιες στιγμές από τον κύριο Καγιούλη, το οποίο όλο αυτό τον καιρό δεν έχει ποτέ μετουσιωθεί σε πραγματικό ενδιαφέρον πέραν μιας τηλεφωνικής επαφής. Τώρα δεν μπορώ να μην το ρωτήσω και αυτό, αν και είπα νωρίτερα τελευταία ερώτηση, να με συγχωρέσετε. Δεν πειράζει. Τον εμπιστεύεστε, τον συγκεκριμένο, μετά από όλα αυτά? Από την ημέρα που μπήκα στην Ανακλή δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Μιλάω για τον Καγιούλη, έτσι η ερώτηση. Μου σ' απάντησα γιατί δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου. Από την ημέρα που μπήκα στην Ανακλή δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τα λέει όλα αυτό, δεν χρειάζεται να... ανθρώπων διευκρίνηση. Που ασχολήθηκαν με τα διοικητικά δρόμενα του Ηρακλή, έτσι δεν φταίει. Πόσο μάλλον όταν έχουν ένα τόσο αρνητικό πόρισμα και αποτέλεσμα στα χέρια τους, ως διοίκηση ενός έτους. Κανέναν απολύτως. Μπορώ και έχω μια πολύ καλή επικοινωνία και επαφή με τους οργανωμένους οπαδούς ή με τον απλό κόσμο, που και πέρα όλοι οι υπόλοιποι δεν έχω καταφέρει να βρω ακόμα και πολλούς ανθρώπους επώνυμους της οικογένειας του Ηρακλή. Δεν έχω βρει έναν τρόπο επικοινωνίας, έναν κώδικα επικοινωνίας ή κάποια πράγματα στα οποία να μου είπαν ότι θα γίνουν και θα γίνουν ή να μπορώ να υπολογίζω ότι θα μπορώ να γίνουν. Ήταν πάρα πολλές φορές που ένιωσα μόνος σε αυτή την ιστορία, δυστυχώς. Και τελικά έχουμε καταλήξει, γι' αυτό έχουν καταλήξει κάποιοι απλοί άνθρωποι στο ιδρυτικό σωματείο, όπως είναι ο Νίκος και οι υπόλοιποι φίλοι της παρέας, οι οποίοι προσπαθούμε να μαζέψουμε τα συμμαζευτά ή να κρατήσουμε ζωντανό στο βαθμό που μπορούμε τον Ηρακλή. Και βέβαια και πάλι και για αυτό το πράγμα δεχόμαστε μια κριτική, λες και εμείς είμαστε τίποτα επαγγελματίες παράγοντες. Το συνέστημά μας βγάζουμε και τον αγώνα το δικό μας δίνει. Τίποτα πέρα. Κατανοητό. Εύχομαι μετά τις 4 Αυγούστου, επειδή είναι δεδομένο θα τα ξαναπούμε για το ρεπορτάζ και ίσως και στον αέρα, τουλάχιστον να μην είναι τόσο αβάσταχτο το φορτίο. Νομίζω ότι αν φτάσουμε στις 4 Αυγούστου και δεν υπάρξει, όπως σου είπα, η δήλωση, θα πρέπει να μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο σύλλογο. Για πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ.